Η Φωτεινή Αθερίδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Φλερτ της ΕΡΤ1. Ήταν κάτι που προέκυψε απλώς επειδή με τον Κώστα γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν πραγματικά ο μόνος άνθρωπος που σε αυτή την ηλικία που είμαι και σε αυτή τη φάση που είμαι, αν ένα μωρό θα το κρατούσα, θα ήταν του Κώστα. Οπότε. Και επειδή ήμουν έτσι κι αλλιώς, η φτιαξιά μου είναι έτσι που ήθελα να γίνω μητέρα κάποια στιγμή. Δεν ήταν ότι δεν ήθελα. Εσύ το έλεγες πάντα, σε ναι. Απλώς δεν ήθελα τώρα. Κατάλαβες. Αλλά εφόσον προέκυψε τώρα και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που τον αγαπώ πάρα πολύ, ήταν το κράτσα. Τρελές αλλαγές, έτσι. Πολύ σοκ, πολλά πάνω κάτω, πολλά δεν ξέρω, όχι θα το ρίξουμε, όχι θα το ρίξουμε. Δηλαδή πολύ τέτοιο. Αλλά τελικά, μετά το πρώτο τρίμηνο της δυσκολίας αυτής, έχουν μπει όλα. Πώς να σου πω, σαν να τακτοποιήθηκε όλη η ζωή και να μου είπε ένας άγγελος, ξέρεις κάτι αυτό, επειδή δεν τα ξέρεις πολύ καλά, επειδή δεν τα κάνεις λίγο χάλια, πάρτα εδώ και πήγαινε αυτό. Καταρχάς, στη γέν, ήταν σοκ όταν έμαθα ότι είμαι άγγελος. Η εγκυμοσύνη ήταν ζεν, τίποτα, βούδας, δεν καταλάβω, ευτυχία μόνο και διακοπές. Και μετά τη γέννα, άρχισε ένα λίγο κρίση πανικού, λίγο Παναγία μου τώρα, η ζωή, τύπα αυτό. Και χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη αυτή η φάση. Ξέρω ότι είχες ζήσει μια περίοδο λίγο πιο αγχωμένη. Αγχωμένη, με κρίση πανικού και τα λοιπά, φουλ. Επίσης, εγώ δεν ήμουν από τις μαμάδες που βγήκε το παιδί και είπα... Ναι, Θήμη, Ιταλία, ας πούμε, σύνδεση, αγάπη. Βγήκε το παιδί και είπα... Το συμπαθώ πολύ, γιατί εννοείται είναι μικροσκοπικό και είναι πολύ συμπαθητικό. Αλλά δεν το λατρεύω ακόμα. Θα το γνωρίσω, τώρα το μπορώ να πω ότι το αγαπώ. Τώρα που το ξέρω, που γελάω, που το ανακαλύπτω, τώρα το αγαπώ. Λέει, στην αρχή ήταν ένα πράγμα με μαλλιά και λέω, τι μαλλιά, καταρχάς εγώ, πού και πού με μαλλιά. και βοήθεια ζήτησα και ψυχοθεραπεία άρχισα και τέλος πάντων με τον Κώστα το αντιμετωπίσαμε μαζί, εντάξει, εννοείται ότι υπήρχαν στην αρχή εντάσεις κτλ. Φυσικά. Αλλά τα έκανα και είμαι περήφανη που τα έκανα, γιατί δεν μου το είχα. Πίστευα ότι δεν μου το είχα. Προσδοκία.